Μέσα σε ένα γερμανικό καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στον πύργο Ψιλονέρου, κοντά στο Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά, εντοπίστηκε η σωρός της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ήτον, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από την περασμένη Τρίτη. Οδηγηθήκαμε την αστυνομία στην είσοδο της σπηλιάς, η οποία οδηγούσε μέσα από διάφορα τούνελ και δεδαλώδεις διαδρομές στο σημείο που βρισκόταν η Ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση του πτώματος έβαλαν τέλος στις αγωνιώδεις έρευνες που ξεκίνησαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της, φέρνοντας όμως στην επιφάνεια μια σειρά από ερωτηματικά για το πώς η γυναίκα που συμμετείχε σε συνέδριο στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης έφτασε στο σημείο αυτό και πώς έχασε τη ζωή της, με δεδομένο ότι η είσοδος του γερμανικού καταφυγίου, σε στοά του οποίου εντοπίστηκε η σωρός, όχι μόνο ήταν σε απόσταση 100 μέτρων από τον αγροτικό δρόμο, αλλά και η απόσταση από την είσοδο μέχρι το σημείο του εντοπισμού της έφτανε τα 60 μέτρα. Η είσοδος που οδηγούσε στα τούνελ ήταν περίπου 100 μέτρα από τον αγροτικό δρόμο. Σε μη εμφανές σημείο. Είχε μπροστά κλαδιά. Η γυναίκα που ήταν φυσιολάτρης είχε φύγει την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι από τις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης για να περπατήσει και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. Ο γιος της, μιλώντας στην Κρήτη TV, είχε πει ότι η μητέρα του δεν έκανε κάτι ασυνήθιστο την ημέρα που εξαφανίστηκε, έκλεισε το δωμάτιο στο οποίο διέμενε και άφησε πίσω της μέχρι και το κινητό της τηλέφωνο. Not at all. She just went running. She does it every day. She's been doing it every day for the past year and a half. So it's nothing unusual. I think it's just something happened while she was out here. Στην επιχείρηση εντοπισμού της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου και καθηγήτριας σε Πανεπιστημίο της Δρέσδης συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας Κισάμου, του λιμενικού και της αστυνομίας, άνδρες της ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και δύναμη από την πρώτη μοίρα ελεξιπτωτιστών Μάλεμε που χτένιζαν από στεριά και θάλασσα την περιοχή. Δεν έχουμε ένα καλό νέο να πούμε. Δυστυχώς έχουμε ψάξει την ευρύτερη περιοχή. Σκανάρεται όλη η περιοχή με πολύ προσωπικό. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Τελικά η σωρός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε από δύο ντόπιους περιπατητές που εξερευνούσαν το γερμανικό καταφύγιο, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκαν να καταθέσουν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χαϊχανίων για την υπόθεση που συγκλονίζει το Πανελλήνιο και όχι μόνο. I'm not sure either the heat or she got injured or she got lost. Honestly, I don't know enough to say. All I know is she probably went out running and didn't come back. So, yeah. Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς της 60χρονης, οι δυο γιοί της και άλλα συγγενικά πρόσωπα που έφτασαν στο νησί μετά την εξαφάνισή της, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των ερευνών από τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Κρήτη, Κωνσταντίνο Λαγουδάκη. Μπροστά στην αβεβαιότητα και στο άγνωστο, η υπόθεση εξελίχθηκε δυστυχώς άσχημα. Είναι ένα μεγάλο κενό τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την οικογένεια. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια όλες αυτές τις ημέρες. Προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε τα δύο παιδιά και το σύζυγο που δυστυχώς αυτές τις ημέρες δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για το χαμό της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου εξέδωσε το Πανεπιστήμιο στη Γερμανία που εργαζόταν. Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι και θορυβημένοι από αυτό το τραγικό γεγονός. Η Σούζαν ήταν μια εξαιρετική επιστήμονας που ενέπνεε μια αξιαγάπητη σύζυγος και μητέρα, μια αθλήτρια καθώς και ένα πραγματικά υπέροχο άτομο αγαπημένο σε όλους μας. Η απώλειά της είναι αφόρητη. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με το σύζυγό της Τόνη, τους γιους της Μαξ και τον Λουκά και με όλη την οικογένειά της. Ενδεικτικό πάντως της βαρύτητας που δίνεται στην εξιχνίαση της υπόθεσης από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη είναι ότι κλήθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που έφτασε από την Αθήνα, ενώ αυτοψία πραγματοποίησαν και οι δύο ιατροδικαστές του νησιού, οι κύριοι Μπελιβάνης και Παπαδομανολάκης, με ισχυρή ταυτόχρονα δύναμη που είχε αποκλείσει την περιοχή που βρέθηκε η άτυχη επιστήμονας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ από την τοπική αστυνομία θα δείξουν το ακριβές περιστατικό, τι ακριβώς έχει γίνει και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την πλήρη εικόνα τις επόμενες ημέρες. Για την ανάσυρση και μεταφορά της ορού της άτυχης Αμερικανίδας από τη στοά του γερμανικού καταφυγίου ζητήθηκε μάλιστα η συνδρομή ομάδα της Τρίτης ΕΜΑΚ Κρήτης που είχε φτάσει στο σημείο νωρίς χθες το πρωί.